Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για όσους με βλέπουν για πρώτη φορά, είμαι η Φρίντα και σήμερα θα φτιάξουμε εύκολα και γρήγορα μπισκότα χωρίς βούτυρο. Μπορείτε να συνοδέψετε το καφέ σας με αυτά τα μπισκότα, αλλά και να δώσετε στα παιδιά σας για πρωινό με ένα ποτήρι γάλα. Πάμε να αρχίσουμε με την προετοιμασία. Θα χρειαστούμε 2 μεσαία αυγά, 1 πρέζα αλάτι, ανακατεύουμε καλά για ένα λεπτό. Θα χρειαστούμε 80 γραμμάρια γάλα ή μπορείτε να μετρήσετε 8 κουταλιές της σούπας με γάλα. 80 γραμμάρια ηλιέλαιο, επίσης μπορείτε να μετρήσετε 8 κουταλιές της σούπας. 2 κουταλιές της σούπας με μέλι. 150 γραμμάρια ζάχαρη ή μπορείτε να μετρήσετε 8 κουταλιές της σούπας. 40 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό ή 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες. 2 κουταλιές της σούπας με αμύγδαλο ψιλοκομμένο. Αν δεν έχετε, μπορείτε να το αφήσετε. Ή αν σας αρέσει κάτι άλλο από τους ξηρούς καρπούς, μπορείτε να προσθέσετε. Ανακατεύουμε καλά. Και τώρα θα προσθέσω βανιλέτα. Μπορείτε να προσθέσετε οτιδήποτε άρωμα βανίλιας έχετε στο σπίτι. 2 κουταλάκια του γλυκού με baking powder. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το αλεύρι, φίλοι μου, πρέπει να το προσέχετε και μόνοι σας. Μπορεί να χρειαστείτε παραπάνω ή και λιγότερο. Δηλαδή, η ποσότητα από το αλεύρι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά και από το είδος αλεύρι που χρησιμοποιείτε. Αρχικά θα ανακατεύετε με ένα κουτάλι ή με σπάτουλα και όταν η ζύμη αρχίζει να σφίγγει, θα συνεχίσουμε με τα χέρια. Θα προσθέτετε σταδιακά αλεύρι, μέχρι να φτιάξετε μια εύπλαστη ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια. Και εδώ πλέον είναι έτοιμη η ζύμη μας, δεν κολλάει στα χέρια και είναι εύπλαστη. Θα χρειαστούμε το μεγαλύτερο ταψί της σόμπας. Έχω αλείψει κάτω το ταψί με μαργαρίνη για να στέκεται καλύτερα ελαδόκολλα. Και τώρα θα πλάσουμε μπισκότα με μέγεθος της αρέσκειάς σας. Το μέγεθος και το σχέδιο μπορείτε να το φτιάξετε όπως σας αρέσει. Εγώ θα κάνω στρογγυλά μπισκότα μεσαίου μεγέθους. Τα βάζουμε όλα στη σειρά στο ταψί, αφήνοντας κενό ανάμεσά τους για να φουσκώσουν. Και τώρα για να δώσουμε ωραίο χρώμα και σχήμα στα μπισκότα, θα χρειαστούμε ένα κρόκο αυγού και λίγο γάλα. Τα ανακατεύουμε καλά και αλείφουμε τα μπισκότα με το πινέλο μας. Και τώρα για να δώσουμε ωραίο σχήμα και να μοιάζουν όμορφα τα μπισκότα μας, με ένα πιρούνι θα κάνουμε το σχήμα ενός σταυρού, όπως βλέπετε στο βίντεο. Όσο πιο απαλά κάνετε τις γραμμές, τόσο πιο λίγα σκασίματα θα έχουμε στα μπισκότα. Αν σφίξετε το πιρούνι, θα δημιουργηθούν περισσότερα σκασίματα κατά το ψήσιμο. Και τώρα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά. Τα έχω ψήσει στη μεσαία σχάρα του φούρνου και έχουν ψηθεί ομοιόμορφα πάνω και κάτω. Εσείς όμως πρέπει να τα προσέχετε και μόνοι σας, ανάλογα με το πώς ψήνει ο φούρνος σας. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Αν σας άρεσε η συνταγή αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε και το κουδουνάκι που βρίσκεται δίπλα, έτσι ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για τις καινούργιες μας συνταγές. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε καταπληκτικά. Μαζί τα λέμε στην επόμενη συνταγή.